Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τι έγινε, το διαλύσαμε το μαγαζί, να το πω έτσι πολύ. Το διαλύσαμε. Πολύ λέει, καταλαβαίνεις το τι εννοώ, Μανώλη. Δεν θα το έλεγα, δεν θα το έλεγα, απλά έχουμε σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, οπότε κάποια στιγμή και εμάς η υπομονή μας εξαντλείται, οπότε φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Μανώλη, τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα, δηλαδή με όση ψυχραιμία μπορεί να έχεις, εσύ γενικώς είσαι ένας πολύ ψυχραιμός άνθρωπος και έξω από το νερό και μέσα στην πισίνα όταν παίζεις με όλες τις ομάδες που έχεις παίξει για αυτή τη μεγάλη καριέρα που έχεις και με την εθνική ομάδα. Έχουν λογική αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή συμβαίνει αυτό που με τους αποκλεισμούς των παικτών, με την στάση του προπονητή, με τη στάση της διοίκησης της ομοσπονδίας, υπάρχει καμιά λογική σε όλα αυτά τα πράγματα? Δεν νομίζω ότι άμα προσπαθήσουμε να βρούμε λογική θα βρούμε κάτι σε αυτό το θέμα. Από τη μεριά μου σαν Μανώλης, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι τώρα ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αυτά οι συμπεριφορές και τα λάθη έχουν γίνει χρόνια τώρα. Τώρα νομίζω ότι έδειξε ότι ο κάθε αδεής από τον αθλητισμό καταλαβαίνει τι προσβολή είναι αυτό που δεν ειδικά και η μη ενημέρωση του αρχηγού και για τα άλλα παιδιά που είναι σε μια ηλικία και είναι και βασικότατα στην εθνική ομάδα. Ο Δελακάς, ο Τσαλκάνης. Ακριβώς, ακριβώς. Όσο δε για τη διοίκηση και την ομοσπονδία, όταν σε μία μέρα, δύο μέρες βγαίνουν τόσοι μεγάλοι αθλητές από το χώρο μας, έχουν μεγάλες προσωπικότητες και αναφέρεις αυτό το θέμα, νομίζω τα λόγια είναι περιττά. Εμείς έχουμε και στο παρελθόν τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι στο τέλος θα γίνουμε και γραφικοί. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε. Είχες καμιά αντίδραση είτε από μέρους του προπονητή είτε από μέρους του Προέδρου της Ομοσπονδίας, του Δημήτρου Διαθεσόπουλου, είτε για την απόφασή σου να μην συμμετέχεις στην εθνική ομάδα και που κιόλας παίζει αύριο με τη Ρουμανία που έχουμε το μάτς? Όχι, δεν είχα κάποια αντίδραση. Όχι, και δεν περίμενα κιόλας να έχω κάποια αντίδραση, γιατί ήταν τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα για μένα που δεν υπήρχε θέμα συζήτηση ή να πείσει κάποιο ο ένας τον άλλον ότι αυτό που σκέφτεται είναι λάθος. Δηλαδή δεν ήταν μια απόφαση στιγμής ή έγινε κάποιο ανθρώπινο λάθος και συγχωρείτε. Σας λέω, είναι δεκάδες τα λάθη. Οπότε για μένα ήταν πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Ούτε ο προπονητής, γιατί τουλάχιστον εσύ πήγες και του το πες ότι δεν θα είσαι παρόν. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα μου τον προπονητή και η συμπεριφορά του, γενικά έτσι έχω μάθει, ότι εφόσον είχα τέτοιο θέμα έπρεπε να πάω κατευθείαν σε αυτόν. Πολύ καλά έκανες, βέβαια, και αυτό το λέω κιόλας. Αφού λοιπόν είχες εσύ και την ευθυξία να πας να το πεις ο ίδιος, έτσι, βιζαβί που λένε, φάτσα με φάτσα στο Σάκη τον Κεχαγιά, ότι δεν θα είσαι. Είχες από μέρος του, δεν είχες μια αντίδραση, τι συμβαίνει, ξέρω, είδες ότι υπάρχει κάποιος προβληματισμός, κάποια ανησυχία? Θα υπήρξε, αλλά ήταν και έντονη στιγμή, το θα έλεγα. Απλά αυτό που είδα, εντάξει, σίγουρα θα υπήρξε κάποιος προβληματισμός, αλλά δεν ξέρω αν με κατάλαβε κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Σηκώνει βελτίωση η κατάσταση τώρα? Εσύ είσαι παλιός στην εθνική ομάδα, παίζεις πάνω από 10 χρόνια. Ήσουν παρόν τώρα, και τώρα δεν είμαι σε ναι. ομάδα. Μια φορά διεθνής, αγόρι μου, πάντα διεθνής. Λοιπόν. εσύ και ο Χρήστος είσαστε και στην ομάδα που είχε πάρει εκείνο το μεγάλο μετάλλιο που ήμασταν μαζί τότε στο Μόντρεαλ. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί έχει ζήσει πάρα πολλές καταστάσεις. Έχει ζήσει με τρεις διαφορετικές γενιές. Υπήρξες ο νεότερος στην εθνική ομάδα, Βενιαμίν, σε 29 χρονών τώρα. Ήσουν 19 χρονών όταν πρωτοκλήθηκες από τον Καμπάνια και έπαιξες στην εθνική ομάδα των ανδρών σε μεγάλες διοργανώσεις, σε Ολυμπιακούς, σε παγκόσμια, σε ευρωπαϊκά, σε World League. Έχει παίξει με τρεις διαφορετικές γενιές ηλικιακά. Η κατάσταση, πολύ φοβάμαι ότι αντί να βελτιώνεται, γίνεται όλο ένα και χειρότερη. Δηλαδή, αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην Εθνική Ομάδα Πόλο θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μυθιστορήματος. Υπάρχει μια διαχρονική βεντέτα, μια έτσι πολύ έντονη κατάσταση μεταξύ ομοσπονδίας που μπαίνουν στη μέση και οι προπονητές. Άρα σας φαίνεται τυχαίο όταν περνάνε τόσες γένειες? Όχι, καθόλου. Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να φανεί. Πάντως έχω και εγώ την ίδια άποψη ότι τα πράγματα χειροτερεύουν. Ναι. Δυστυχώς έχουμε την ίδια άποψη σε αυτό το θέμα. Οπότε από το κακό στο χειρότερο νομίζω ότι πηγαίνουμε. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ούτε από πλευράς Διαθεσόπουλου είχες κάποια ενόχληση? Όχι, όχι, όχι. Δεν είχα καμία ενόχληση. Γενικά δεν είχα καμία ενόχληση. Απλά πήγα την Κυριακή το πρωί
όπως εγώ όφιλα να κάνω, έτσι νομίζω τουλάχιστον, να ενημερώσω τις σκέψεις μου στον προπονητή και να αποχωρήσω. Δεν είχα κάποια ενόχληση, όχι. Τα υπόλοιπα παιδιά τι λένε, Μανώλη? Σίγουρα δεν είμαστε τρελοί για να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα κακό κλίμα στην εθνική ομάδα και κάποιος προβληματισμός. Το θέμα είναι ότι για να μιλήσω εγώ για τα παιδιά θα είναι άδικο. Νομίζω ότι δεν θέλω να μπαίνω τώρα και να δημιουργώ και άλλα προβλήματα στην εθνική ομάδα και στα παιδιά αυτά, αλλά καλό θα ήταν να τοποθετηθούν οι ίδιοι. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε κάποιον. Ξέρω ότι σίγουρα τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Το κλίμα σίγουρα δεν είναι και το τέλειο. Τώρα τι να σας πω. Η δική σου στάση στα πράγματα έχει να κάνει με το με τον προπονητή. Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Έχεις πει ότι όσο είναι ο Κεχαγιάς δεν θα ξαναπαίξει την δική ομάδα. Σίγουρα όλοι οι αθλητές συναστρεφόμαστε με τον προπονητή. Όταν οι συμπεριφορές προς εμάς είναι, θα έλεγα, επικώς απαράδεκτες. Γενικά για κάθε αθλητή, πόσο δε σε αθλητές εθνικής ομάδας και τέτοιου υψηλού επίπεδου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα συζήτηση άλλο πια. Δηλαδή, τοποθετήθηκε και άκουσα να τοποθετηθεί, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Ναι, είναι θέμα πια ότι πολύ δύσκολα επιστρέφω να. Μάλλον, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δύναμη.